ηλιακό. Αλλά το κομμάτι που αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, έχει καταπολεμηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εξίρωση. Τώρα, η πολιτική του Υπουργείου είναι η εξής. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Η θεραπεία του όμως δεν είναι να μειώσουμε την τιμή. Μείωση τιμή σημαίνει ότι ανοίγουμε πάλι παράθυρο σε λαθρεμπόριο και επίσης σημαίνει ότι επιδοτούμε τους πάντες ανεξαρτήτως εισοδήματος. Δηλαδή και αυτούς, για παράδειγμα, που θέλουν να θερμάνουν πισίνες. Από ένα ακραίο παράδειγμα. Η δική μας η προτίμηση είναι να δώσουμε επίδομα θέρμανσης σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και ειδικά στους φτωχότερους. Όπως ξέρετε και όπως σας είπα πριν, ενώ είχαμε προϋπολογίσει ότι θα δοθεί σε επίδομα θέρμανσης πέρυσι 280 εκατομμύρια, δόθηκαν γύρω στα 100 με 120 εκατομμύρια. Για να διευκολύνουμε τον κόσμο, διευρύναμε φέτος κατά πολύ τα κριτήρια του επιδόματος. Δηλαδή τώρα, και μπορώ να σας πω ότι με αυτά που θα σας πω, καλύπτουμε περίπου το μισό πληθυσμό. Ακόμα φέτος, είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια, έχουν χορηγηθεί τα 60, άρα ο κόσμος πρέπει να προσέλθει και να κάνει χρήση του επιδόματος αυτού. Θέλω να δώσω ένα καθαρό μήνυμα. Οι πολίτες να σκεφτούν καθαρά, να χρησιμοποιήσουν καθαρή ενέργεια, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που δίνουμε για δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις οικογένειες, στις 470.000 οικογένειες που είναι ενταγμένες στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Το φαινόμενο της εθελομίχλης. Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και οι υπηρεσίες είναι έτοιμοι και επαγρυπνούν για τη δημόσια υγεία. Έχουμε προβλέψει ειδικά κίνητρα για τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Παρακολουθούμε συστηματικά και με λεπτομέρεια τις μετρήσεις και ιδιαίτερα την εξέλιξη των φαινομένων τόσο στην Αττική όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα όλης της περιφέρειας της χώρας. Είναι ήδη σε ισχύ η απόφασή μας για δωρεάν χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για τις ημέρες που υπάρχει πρόβλεψη για έντονα φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή για εθαλομίχλη. Σε μια σειρά πόλεων, χθες, είχαμε υπέρβαση των σχετικών ορίων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας, έχουμε καθιερώσει μια μεικτή επιτροπή ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου και δράσαμε προληπτικά ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και να μην έχουμε την περσινή εικόνα. Γι' αυτό και η κοινή υπουργική άποψη βγήκε εγκαίρως και προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη του φαινομένου. Πρέπει να δώσουμε ένα καθαρό μήνυμα. Σήμερα ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών μας εξήγησε με πλήρη στοιχεία που δεν χωρούν αμφισβήτηση ότι το μέτρο της εξισώσεως του φόρου πετρελαίου θερμάνσεως και κινήσεως είναι απολύτως επιτυχημένο. Όσοι εξακολουθούν να πιέζουν την αλλαγή του μέτρου, άθελά τους θέλουν να παίξουν το παιχνίδι των λαθρεμπόρων πετρελαίου.